Γεια σας φίλοι. Στα αυτό το βίντεο θα δώσω μερικές απαντήσεις στα ερωτήματα που μου τεθήκανε σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να συντηρήσουμε τη φόρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τέλειωσε η καλοκαιρινή περίοδος ή περίοδος που βουτάμε, αν πρόκειται για δύο φόρμες, καλοκαιρινή και χειμωνιάτικη, και τι θα πρέπει να κάνω για να τη συντηρήσω. Όπως είχα μπει και σε προηγούμενο βίντεο, καλό είναι μετά από κάθε ψάρεμα να ξεπλένουμε με γλυκό νερό τη φόρμα μας και κατά προτίμηση, αν έχουμε τη δυνατότητα, να την αφήνουμε να μουλιάσει σε γλυκό νερό για κανένα μια-δυο ώρες, έτσι. Και αν κατουράμε και μέσα στη φόρμα, γιατί είναι μερικές φορές θα τύχει να κατουρίσουμε και να μην είμαστε κοντά σε ακτή ή να μην μπορούμε να την ανοίξουμε, έτσι, για να κατουρίσουμε απ' έξω, καλό είναι, αν όχι κάθε ξέπλυμα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή κάθε 15 μέρες ανάλογα με τη συχνότητα που πηγαίνουμε για ψαροντούφεκο, να βάζουμε σε μια λεκάνη τη φόρμα μαζί με νερό. Και εγώ προσωπικά, έτσι, δεν ξέρω τι κάνει άλλη, εγώ προσωπικά βάζω, έχω πάρει το Scrub Solution, το Betadine Scrub Solution, αυτό που χρησιμοποιούν οι χειρούργοι, έτσι, το αντιμικροβιακό, αντιμικητικό, και βάζω ένα καπακάκι, έτσι, το καπακάκι να είναι 5-7, το πολύ 10 ml, σε μια λεκάνη που παίρνει τουλάχιστον 20 λίτρα, το βάζω νερό, βάζω τη φόρμα, ρίχνω και το καπακάκι, χτυπάω λίγο τη φόρμα έτσι να αφρίσει και την αφήνω μια μισή ώρα περίπου, μερικές φορές και δύο ώρες αν η γυναίκα μου θέλει να κάνει μπάνιο τη συγκεκριμένη στιγμή, να μουλιάσει. Μετά την βγάζω και την ξεπλένω μέσα έξω με γλυκό νεράκι να φύγει. Λοιπόν, τώρα όταν εγώ θέλω να αποθηκεύσω τη δικιά μου τη φόρμα, γιατί τέλειωσε η περίοδος, έτσι, η σεζόν που κάνω ψαροντούφεκο, ή γιατί δεν έχω οικονομική άνεση, ή γιατί δεν έχω χρόνο για να πάω για ψαροντούφεκο, αν είναι για πάνω από ένα μήνα, κάνω το εξής. Στη φόρμα την ξυρισμένη, έτσι, θα σας πω και τι κάνει η φίλη στην παρέα. Εμένα η φόρμα μου, έτσι, είναι φόδρα απ' έξω, ξυρισμένη από μέσα. Και τι σημαίνει ξυρισμένη από μέσα? Το υλικό από μέσα δεν έχει φόδρα και αν το τραβήξω έτσι με το χέρι με προσοχή, δεν είπα να το σκίσω, έτσι, θα δω να έχει σαν γουβίτσες, έτσι. Αυτές είναι οι φυσαλιδούλες που το υλικό, όπως το κόψε το μαχαίρι, που το ξύρισε, που λέμε την πριν επιφάνεια, κάποιες έχουν μείνει εκεί. Με την πάρο του χρόνου, σου περνάνε τα χρόνια, είναι πιο ευδιάκριτη. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο να τις δεις και αυτό θέλει λίγο τέντομα. Λοιπόν, έχω πάρει κάτι σακούλες αυτές που είναι για τα κουστούμια και βάζω τη φόρμα μου, έτσι, ξεχωριστά το παντελόνι, ξεχωριστά το σακάκι, σε μια τέτοια σακούλα μέσα, και αφού το έχω στεγνώσει καλά καλά, έτσι, το έχω ξεπλύνει, το έχω στεγνώσει καλά καλά, στο εσωτερικό της φόρμας, έτσι, γυρνάω δηλαδή το σακάκι τα μέσα έξω, παίρνω λίγο, εντάξει, τώρα θα πω μάρκα, τι να κάνω, προδέρμα αυτή την πούδρα την παιδική, έτσι, και ρίχνω μέσα σαν να το αλευρώνω λίγο, όπως κάνουμε το σαπουνόνερο, αλλά και μετά το τεινάζω να φύγει το περίσσευμα σε μια εφημερίδα απάνω, και το περίσσευμα αυτό μαζί με λίγο ακόμα το χρησιμοποιώ πάλι και στο παντελόνι. Αυτό το κάνω για να μην κολλήσει. Βέβαια εγώ δεν το κρεμάω, έτσι, το τοποθετώ ένα δίπλωμα μόνο, έτσι, και δεν το πατικώνω, ούτε βάζω άλλα πράγματα βαριά από πάνω, και το τοποθετώ μέσα τις δυο, τη μία πάνω στην άλλη, σύντως βάζω κάτω το σακάκι που είναι πιο, έτσι, αντοχής, και το παντελονάκι από πάνω. Λοιπόν, κάποιος φίλος με ρώτησε αν βάζω σε αυτό το τελευταίο ξέπλυμα πριν την αποθήκευση μαλακτικό. Εγώ προσωπικά δεν βάζω. Αλλά την τελευταία φορά που ρώτησα χτες τη γυναίκα μου, της λέω, όταν ξέπλυνε στη φόρμα, και καμιά φορά, ξέρεις, την αφήνω και αυτή να ξεπλύνει, της λέω που την ξέπλυνες, είχε μια μυρωδιά, μου θύμισε, γιατί βάζει, έτσι, Lenor, και το Lenor έχει ιδιαίτερη μυρωδιά, της λέω, έβαλες μαλακτικό στη φόρμα? Και μου λέει,
όχι, αλλά το όχι, κατάλαβα ότι είχε βάλει. Λοιπόν, εγώ δεν βάζω για την ακρίβεια μαλακτικό, αλλά θα μπορούσα, έτσι, να βάλω. Γούσταν αυτά, βέβαια, καλό ξέπλυμα, έτσι. Και κάποιοι φίλοι, όταν παίρνουν καινούρια φόρμα, επειδή έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά, όσοι έχετε αγοράσει καινούρια φόρμα, ξέρετε αυτή τη μυρωδιά, έτσι, του νεοπρέν, που μοιάζει λίγο σαν λαστιχίλα. Βέβαια, εμένα δεν με ενόχλησε ποτέ, έτσι. Αλλά πάντα πριν φορέσω την καινούργια φόρμα, επειδή δεν ξέρω που έχει ακουμπήσει, τι έχει έρθει σε επαφή μαζί της, εγώ την ξεπλένω με το διάλειμμα που είπα, έτσι, τη βάζω να μουλιάσει κανά δύο ρίτσες με το Betadine Scrub Solution, την ξεπλένω μετά και μετά τη φοράω. Λοιπόν, αυτό τώρα για τη φόρμα. Για τα λάστιχα του ψαροντούφεκου, αν δεν έχουν φθαρεί πολύ, έτσι, ή θα κάνω μετά από ένα μήνα πάλι κανένα ψαροντούφεκο, κάνα δύο μήνες πάλι ψαροντούφεκο, εγώ χρησιμοποιώ, όπως και ο φίλος ο Σταμάτης, λάδι σιλικόνης. Το έχω γράψει και σε απάντηση μέσα. Εμείς αγοράζουμε, είμαστε τυχεροί, και στον Πειραιά, στη Γούναρη 61, υπάρχει ο Καλογερόπουλος ΑΕΒΕ, είναι μια εταιρεία που κάνει εισαγωγή χημικά προϊόντα, έτσι. Και παίρνουμε το μισό λίτρο, το λάδι σιλικόνης, με 4,5 ευρώ. Ναι, παιδιά, 4,5 ευρώ το μισό λίτρο. Γιατί πήγα σε κατάστημα, και όχι σε ένα, δύο, τρία, και ρώτησα και μου είπαν 100 ml από 7 έως 10 ευρώ. Και λέω, κάτσε ρε παιδιά, γιατί, τι διαφορά έχει αυτό το λάδι σιλικόνης από το άλλο το λάδι σιλικόνης? Και όταν ρώτησα, μου είπαν ότι είναι λάδι σιλικόνης με περιεκτικότητα σιλικόνη 60%. Και αυτό που πήρα από τον Καλογερόπουλο, από τα χημικά, έχει 70% σιλικόνη μέσα. Άρα, είναι καλύτερο, νομίζω. Λοιπόν, τι κάνω? Παίρνω μια μπατονέτα, έτσι, βάζω στο καπακάκι του μισό λίτρου λαδάκι, βουτάω την μπατονέτα και αρχίζω πάνω κάτω, έτσι, και λαδώνω σαν τον Οβελία και γυρνάω, έτσι, σαν τον Κοκορέτσι, το λάστιχο, και το λαδώνω παντού. Και μάλιστα αυτό το κάνω όταν ακόμα το λάστιχο είναι επάνω στο ψαροντούφεκο, ειδικά στα λάστιχα με ρακόρ. Οπλίζω στην πρώτη σκάλα με ασφάλεια πάντα, έτσι. Δεν λέω να το κάνετε εσείς, εγώ αυτό κάνω, έτσι. Μπορείτε να το τραβήξετε λίγο με το χέρι. Και βάζω και μέσα στα ρακοράκια, έτσι, εκεί που είναι το προβληματικό σημείο στα λάστιχα, αφού φυσικά τα έχω ξεπλύνει, τα έχω στεγνώσει, έτσι. Και μετά, αν είναι να κάνω ψαροντούφεκο και το λάστιχο, όπως σας είπα, σε καλή κατάσταση και δεν με παίρνει οικονομικά να το αλλάξω, κάτι 19 που έχουν 28-30 ευρώ το ζευγάρι, έτσι. Λοιπόν, κλέβω και λίγη ζελατίνα, αυτή τη μεβράνη που τυλίγουμε τα φαγητά, τα πιάτα από πάνω, ξέρετε, που κολλάει, και το κάνω σαν λουκανικάκι, γιατί έτσι, μετά από το φιλμ του λαδιού και τη ζελατίνη από πάνω, το λάστιχο δεν έρχεται πλέον σε επαφή με οξυγόνο, δεν οξυδώνεται και παραμένει λουκούμι. Και φυσικά, με το που το βγάζεις, τη ζελατίνη από πάνω, είναι σαν καινούριο. Αυτά κάνω, αυτά σας λέω. Τώρα κάποιοι άλλοι φίλοι και τα λάστιχα, έτσι, και αυτά, κάποιοι στην παρέα κάνουν ένα κολπάκι. Παίρνουν ένα μπουγελάκι, βάζουν γλυκό νερό μέσα, έτσι, και βάζουν τα λάστιχα, το γεμίζουν μέχρι πάνω, το τυγκάρουν να μην είναι καθόλου αέρα, το καπακώνουν και το βάζουν στο παταράκι, αεροστεγός κλεισμένο, έτσι, και τα λάστιχα παραμένουν σε υγρή κατάσταση, πάλι δεν υπάρχει αέρας για να τα οξυδώσει, το μικρό ποσοστό οξυγόνου που βρίσκεται μέσα στο νερό είναι ενωμένο με το υδρογόνο, δεν επηρεάζονται. Ένα άλλο κόλπο που κάνει ο ξάδερφός μου που ψαρεύει κάτω στο νησί είναι το τάλκ. Έτσι, πιάνει και τα λευρώνει, τα βάζει μέσα σε, ρίχνει τάλκ σε μια σακούλα και μετά τα δένει απάνω σφιχτά και είναι σαν τα λουκούμια. Εντάξει, εγώ δεν το κάνω αυτό. Το έκανα παλιότερα, αλλά τώρα με το λαδάκι σιλικόνης έχω βρει την υγειά μου. Λοιπόν, στο μηχανισμό της σκανδάλης του όπλου, έτσι, τοποθετώ 1-2 σταγόνες λάδι μηχανής
ραπτομηχανής, έτσι, ή οπλουργικό λαδάκι, γιατί το λάδι σιλικόνης, ναι μεν κάνει ένα φιλμ, αλλά καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να μαζέψει λίγο σκονίτσα πάνω, αν και δεν το έχω δει να μαζεύει, εγώ το ψιλοφοβάμαι. Το άλλο είναι πιο, έτσι, πιο λεπτούλι, το προστατεύει. Και με το λάδι σιλικόνης πάλι περνάω, γυαλίζω το σωλήνα και όπου έχει πλαστικά μέρη. Και τώρα τελευταία έδωσα και λίγο αυτό το λίγο καπακάκι, το έβαλα σε ένα ποπόν αυτό που είναι για να βγάζει η γυναίκα το make-up από το πρόσωπο και πέρασα το ταμπλού του αυτοκινήτου της γυναίκας μου και γυάλισε, παιδιά, έγινε σαν καινούργιο, γυναίκα μου με ευχαρίστησε. Μου λέει μπράβο, να, τι ωραίο που είναι, μου λέει δεν μου βάζεις και στα λάστιχα, της λέω κοίταξε να δεις, δώσε 4,5 ευρώ. Τσιγκούνι μου λέει, έτσι λέω τσιγκούνις, πας και δίνεις 5 ευρώ και να στο πλύνει, της λέω τα αμάξι. 10 ευρώ μέσα έξω. Δεν τους λες να σου περάσουν λίγο κεράκι στα λάστιχα, να σου βάλουν κάποιο προστατευτικό. Λοιπόν, να είμαι ακριγορό. Αυτά είχα να πω, έτσι. Τώρα, πολλοί φίλοι με ρωτούν αν μπορούν να κρεμάσουν τη φόρμα με μανταλάκια όταν τη στεγνώνουν. Λοιπόν, ειδικά στο ξυρισμένο, εγώ λέω όχι παιδιά, μην βάλετε μανταλάκια. Εκτός και κάνετε ένα κολπάκι που κάνω εγώ. Έχω κάποιες κρεμάστρες που είναι με μανταλάκια για τα παντελόνια ή τις φούστες των γυναικών. Και τι έκανα, πήρα αυτά τα μανταλάκια, τα άκοψα και πήρα και πολύ μαλακό αφρολεξάκι. Ναι, αφρολεξάκι, καλά το είπα. Είναι αυτό που βάζουν στους καναπέδες μέσα. Λοιπόν, χαλάρωσα λίγο το ελαττήριο, το άνοιξα λίγο το ελαττήριο και στο κενό που σχηματίζεται έχω βάλει το αφρολεξάκι και μπορεί να πιάσει, έτσι, το ξυρισμένο χωρίς να το πληγώσει. Δηλαδή δεν υπάρχει πάρα πολύ πίεση και το είδατε. Το άφησα 12 ώρες απάνω και δεν έκανα αποτύπωμα να σας δώσω να καταλάβετε. Και φυσικά πρέπει να το τραβήξεις λίγο με δύναμη για να πέσει. Έτσι δεν είχα πρόβλημα και έτσι βάζω τη φόρμα μου σε αυτού του τύπου κρεμάστρα, να σας το πω έτσι, όταν δεν είναι για την αποθηκεύσω. Δηλαδή, Τετάρτη πήγα για ψαροντούφεκο, την Κυριακή θα ξαναπάω. Έτσι μόλις στεγνώσει το βάζω έτσι μέσα στην ντουλάπα σε έναν χώρο και τότε βάζω και γύρω γύρω το μπλε αυτό, γιατί η γυναίκα μου πάντα διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να ανοίξει την ντουλάπα, έστω και αν δεν έχει καμιά δουλειά με το συγκεκριμένο φύλλο, ότι της μυρίζει η λαστιχίλα, αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, και στο σακάκι αυτό που κάνω είναι να το βάζω ανάποδα σε μία κρεμάστρα με την ουρά κουμπωμένη. Εκεί δεν με ενοχλεί και λίγο να πατηθεί το υλικό το ξυρισμένο, άσε που εκεί δεν έχει ξυρισμένο υλικό, είναι διπλόφοδρο για να αντέχει, έτσι, είναι το πιο εύκολο. Και τα μανίκια που γυρνάνε λιγάκι έτσι δεν με ενοχλεί, δεν έχουν πρόβλημα. Αυτά είχα να πω, έτσι, συγγνώμη που σας κουράζω, εύχομαι να έλυσα τις απορίες στους φίλους που με ρώτησαν, έτσι, και όπως λέω, αν έχετε απορίες μπορείτε να μου τις γράψετε. Εγώ αν έχω τη λύση ή και να μην την έχω τη λύση, θα προσπαθήσω να ρωτήσω φίλους γνωστούς, να διαβάσω και να σας απαντήσω. Αλλά συνήθως προτιμώ να σας λέω την εμπειρία μου, το τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει για μένα, έτσι. Γιατί τουλάχιστον αυτό το γνωρίζω 1000%. Τα άλλα, τι να σας πω. Υπάρχουν κάποια άτομα που τους έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που λένε ότι είναι 100%. Αλλά όπως έλεγε ο παππούς μου, εμπιστοσύνη 100% δεν πρέπει να έχεις ούτε στον κόλλος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε χέσει. Συγγνώμη. Να είστε καλά, έτσι. Καλές βουτιές, καλές αναδύσεις, ασφαλείς αναδύσεις και καλές θάλασσες σε όλους. Γεια σας.